Τι εννοείτε δηλαδή? Όπως άλλοτε απαρνηθήκατε τα καθήκοντά σας ως συζύγου, έτσι απαρνηθήκατε αργότερα κατά καθήκοντά σας ως μητέρας. Ποτέ σας δεν θελήσατε να υπομείνετε κανένα ζυγό. Κάθε τι που σας έδινε βάρος στη ζωή, το πετάξετε από πάνω σας απερίσκεπτα και ασυνείδητα. Δεν σας άρεσε πια να είσαστε σύζυγος. Φύγατε από τον άντρα σας. Σας ερχόταν βαρύ να είστε μητέρα. Βάλατε το παιδί σας σε χέρια ξένων. Ναι, σωστά. Αυτό το έκανα. Μα γι' αυτό και του έχετε γίνει ξένοι. Όχι, 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 δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Σκεφτείτε καλά, κύριε Άλβη. Εσφάλατε πολύ απέναντι του άντρα σας. Αυτό το αναγνωρίζετε πράττοντας μια αγαθοεργία στη μνήμη του. Αναγνωρίστε επίσης ότι εσφάλατε και απέναντι του γιού σας. Είναι ίσως ακόμη καιρός να τον βγάλετε από το δρόμο της απώλειας. Αλλάξατε εσείς η ίδια και διορθώστε μέσα του ό,τι πιθανόν μπορεί ακόμη να διορθωθεί. Γιατί, να πω την αλήθεια, κύριε Άλβιν, ναι, είστε μια αμαρτωλή μητέρα. Αυτά θεώρησα καθήκον μου ότι έπρεπε να σας πω. Μιλήσατε τώρα, κύριε Πάστορ, και αύριο θα μιλήσετε δημοσία εις μνήμην του άντρα μου. Εγώ δεν θα μιλήσω αύριο. Μα τώρα θα μιλήσω σε εσάς, όπως μιλήσατε εσείς σε μένα. Φυσικά. Θα ζητήσετε να φέρετε δικαιολογίες για τη διαγωγή σας. Όχι. Μόνο θα διηγηθώ. Λοιπόν, όσα είπατε προλίγου εδώ για μένα και για τον άντρα μου και τη συμβίωσή μας, όλα αυτά είναι κάτι που δεν ξέρετε βέβαια διόλου από προσωπική σας άμεση παρατήρηση. Τώρα όμως θα σας πω εγώ ποια είναι η αλήθεια, Μάντας. Είχα ορκιστεί να τη μαθαίνατε κάποτε. Σεις και μόνο. Και ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι ο άντρας μου πέθανε το ίδιο έκλητος όπως ήταν και σ' όλη του τη ζωή. Μα τι λέτε τώρα? Έπειτα από 19 χρονών συζυγικό βίο, το ίδιο έκλητος της ορέξης του, όπως ήταν και προτού με στεφανώσετε. Αυτό δεν θα το χωρέσει εύκολο ο νους μου. Δεν μπορώ να το συλλάβω, να το βαστάξω. Μα και πώς στάθηκε δά δυνατό να... Πώς μπόρεσε να κρατηθεί κρυφό κάτι τέτοιο? Αυτός ήταν ο ασταμάτητος καθημερινός αγώνας μου. Όταν έκανα τον Όσβαλτ, μου φάνηκε σαν άρχισε ο Άλβιν να τα πηγαίνει κάπως καλύτερα. Μα δεν κράτησε και πολύ. Και τότε είχα να αγωνίζομαι διπλά. Να αγωνίζομαι θανάσιμα, για να μην πάθει κανείς τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας του παιδιού μου. Και έπειτα ξέρετε δα τι γοητευτικός που ήταν με τον κόσμο ο Άλβιν. Αλλά τότε, Μάντες, τότε συνέβη το πιο φρικτό απ' όλα. Φρικτότερο από όλα αυτά? Ναι. Έκανα υπομονή μόνο που ήξερα καλά τι συνέβαινε κρυφά έξω από το σπίτι μου. Όταν όμως το σκάνδαλο μπήκε και μέσα στους 4 τοίχους. Τι λέτε, εδώ? Ναι, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Μέσα εκεί, στην τραπεζαρία, το αντιλήφθηκα για πρώτη φορά. Είχα κάποια δουλειά εκεί και η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Όπου ακούω μια στιγμή την υπηρέτριά μου να ανεβαίνει από τον κήπο να ποτίσει τα λουλούδια. Και λοιπόν? Σε λίγο ακούω και τον Άλβινγκ να έρχεται. Τον ακούω να τη λέει σιγαλά κάτι. Και έπειτα ακούω, ο Θεέ μου, ακόμα αντυχεί στα αυτιά μου, τόσο σπαρακτικό και τόσο χελίο μαζί. Ακούω την ίδια μου την υπηρέτρια να μουρμουρίζει. Αφήστε με, κύριε Αυλική, ακόλουθε. Αφήστε με ήσυχη. Και όλα αυτά σε τούτο το σπίτι μέσα. Σε τούτο εδώ το σπίτι μέσα. Είχα υπομείνει πολλά μέσα σε τούτο εδώ το σπίτι. Για να τον κρατώ τις νύχτες να μην βγαίνει έξω. Αναγκαζόμουν να κάθομαι μαζί του μόνη εκεί, να τσουγκρίζω και να πίνω. Να ακούω τις ασυνάρτητες αισχρολογίες του. Να παλεύω για να καταφέρω να τον βάλω στο κρεβάτι του. Μα πώς μπορέσατε και τα βαστάξατε όλα αυτά? Είχα το μικρό μου το παιδί που με έκανε να τα βαστάω. Μα όταν ήρθε η τελευταία αυτή ατιμία, όταν η ίδια μου υπηρέτρια, τότε έκαμα όρκο μέσα μου. Αυτά πρέπει να πάρουν τέλος. Πήρα τη διεύθυνση του σπιτιού στα χέρια μου. Όλη τη διεύθυνση. Και του σπιτιού και των πάντων. Γιατί τώρα είχα όπλο εναντίον του, βλέπετε. Δεν τολμούσα να πει λέξη. Τότε ήταν που απομάκρυνε τον Όσβαλτ. Κόντευε 7 χρονών και άρχισε να προσέχει και να κάνει ερωτήσεις. Αυτός ήταν ο λόγος που απομάκρυνε τον Όσβαλτ. Τώρα καταλαβαίνετε επίσης ποιος ήταν ο λόγος που δεν ξαναπάτησε το πόδι του εδώ μέσα, ενώ σε ζούσε ο πατέρας του.
Κανένας δεν ξέρει τι μου κόστησε αυτό. Δοκιμαστήκατε στα αλήθεια σκληρά από τη ζωή. Δεν θα άντεχα αν δεν είχα την εργασία μου. Ναι, γιατί εργάστηκα, μπορώ να πω, πάρα πολύ. Όλες αυτές οι δουλειές, όλες οι βελτιώσεις, οι χρήσιμες μεταρρυθμίσεις που δώσανε τιμή και δόξα στον Άλβιν. Νομίζετε πως είχε καμιά δράση εκείνος αυτά? Εκείνος που όλη την ημέρα την περνούσε ξαπλωμένο στο διβάνι, διαβάζοντας μια παλιά κρατική επετηρίδα. Και στη μνήμη ενός τέτοιου ανθρώπου να κάνετε εδώ αγαθοεργίες? Εδώ βλέπετε τη δύναμη που έχει η συνείδηση του κακού. Του κακού, τι εννοείτε? Είχα πάντα την ιδέα πως θα γίνει γνωστή μια μέρα η αλήθεια. Γι' αυτό το άσυλο θα ερχόταν να αποστομώσει κάθε κακή διάδοση και να βγάλει από τη μέση κάθε αμφιβολία. Οπότε, αν αμφισβήτητα, δεν αποτύχατε στο σκοπό σας, κυρία Άλβιν. Είχα εξάλλου και έναν ακόμη λόγο. Δεν ήθελα ο Όσβαλτ να κληρονομήσει τίποτα από τον πατέρα του. Ώστε από την περιουσία του Άλβιν, λοιπόν, είναι που... Ναι, τα χρήματα που μάζευα χρόνο το χρόνο τα δόρισα για αυτό το άσυλο. Τα έχω λογαριάσει επακριβώς. Αυτά τα χρήματα έκαναν κάποτε τον υπολογαγό Άλβιν έναν αξιοζήλευτο γαμπρό. Καταλαβαίνω. Ήταν το τίμημα της εξαγοράς. Δεν θέλω να περάσουν στα χέρια του Όσβαλντ αυτά τα χρήματα. Το παιδί μου, ό,τι πάρει, θα το πάρει από μένα. Ω, γύρισες κιόλας, αγαπητό μου παιδί. Ναι. Τι να κάνει κανείς έξω με αυτή την αδιάκοπη βροχή? Α, το τραπέζι είναι έτοιμο, μου είπαν. Περίφημα. Φέρανε ένα πακέτο για την κυρία. Ω, θα είναι τα τραγούδια για την αυριανή γιορτή, προφανώς. Ωραία. Σε λίγο ερχόμαστε. Θέλω να κοιτάξω. Άσπρο ή κόκκινο κρασί πορτό επιθυμεί ο κύριος Άλβιν? Και από τα δυο δεσποινής έξτρατ. Ποια? Πολύ καλά, κύριε Άλβιν. Ας βοηθήσω να ανοίξουμε τα μπουκάλια. Ναι, πας στο Μάντες. Τα τραγούδια για αύριο. Ναι. Βλέπετε. Με ποιο τρόπο, με τι καρδιά θα μπορέσω να βγάλω αύριο το λόγο μου αυτό? Θα τα καταφέρετε, έννοια σας. Ναι. Δεν μπορούμε βέβαια να δημιουργήσουμε και σκάνδαλο. Όχι βέβαια. Και έτσι θα πάρει πια ένα τέλος όλη αυτή η ατέλειωτη άθλια κωμωδία. Από μεθαύριο για μένα θα είναι σαν να μην έζησε ποτέ μέσα σε αυτό το σπίτι ο πεθαμένος. Δεν θα υπάρχει εδώ μέσα κανείς άλλος παρά μονάχα ο γιος μου και η μητέρα του. Όσβαλτ, τρελά! Θεέ μου! Μα τι είναι λοιπόν αυτά? Τι είναι, κυρία Άλβιν? Βρικόλακες. Το ζευγάρι της βεράντας βρικολάκιασε. Τι λέτε? Η Ρεγκίνα? Αυτή είναι η κόρη της Ιωάννας? Ελάτε, πάστορ. Ούτε λέξη. Ακόμη, παραζάλι μου, ούτε καταλαβαίνω καθόλου πως μπόρεσα και έβαλα στο στόμα μου έστω και μια μπουκιά από το ωραίο σας φαγί. Ούτε κι εγώ. Και τι θα γίνει τώρα? Ναι, τι θα γίνει τώρα? Ούτε ξέρω καθόλου, μπα την πίστη μου, είμαι εντελώς άπειρος από παρόμοιες περιπτώσεις. Η Ρεγκίνα πρέπει να φύγει από το σπίτι. Και στη στιγμή, μάλιστα. Είναι φως φανερό. Α, εννοείται. Μα να πάει πού? Δεν μπορούμε εδώ να πάρουμε πάνω μας την ευθύνη, αν. Να πάει πού? Στου πατέρα της, φυσικά. Σε πιανού, είπατε? Ωχ, στου. Ναι, αλήθεια, ο Έξτραντ βέβαια δεν είναι. Ω Θεέ μου, πώς είναι δυνατό, κυρία μου? Δεν γίνεται, λάθος θα κάνετε παρόλα αυτά. Δυστυχώς δεν κάνω διόλου λάθος. Η Ιωάννα, η μητέρα της, αναγκάστηκε να μου το ομολογήσει. Και ο Άλβιν δεν μπόρεσε κι αυτός να το αρνηθεί. Και λοιπόν δεν ήταν δυνατό να γίνει τίποτα άλλο παρά να σκεπαστεί η υπόθεση. Βέβαια, ήταν το μόνο που μπορούσε να γίνει. Η κοπέλα έφυγε αμέσως από το σπίτι, παίρνοντας ένα γενναίο ποσό για να μην πει τίποτα. Τα υπόλοιπα τα βόλεψε μόνη της. Ανανέωσε μια παλιά γνωριμία της με τον μαραγκό, τον Έξτρατ. Τον άφησε, φαντάζομαι, να καταλάβει πόσους πολλούς παράδες είχε. Και τούπλασε μια κάποια ιστορία για κάποιον ξένο τάχα που είχε περάσει εδώ το καλοκαίρι. Και έτσι γρήγορα στεφανωθήκανε αυτοί και ο Έξτρατ. Ναι, εσείς τους στεφανώσατε. Πω, τι ανήθικο, μια τέτοια ένωση για χρήματα. Πόσο τέλος πάντων ήταν το ποσό που διέθετε η κοπέλα? 200 σπέτσιες. Ορίστε, σκέψου, για 300 παλιοσπέτσιες εκεί να πάει να στεφανωθεί μια παραστρατημένη γυναίκα. Και τι λέτε τότε για μένα,
που στεφανώθηκε έναν παραστρατημένο άντρα. Μα Θεέ μου, φύλαξε, τι είναι αυτά που λέτε, παραστρατημένον άντρα? Νομίζετε μήπως ότι ο Άλβινγκ ήταν αγνότερος όταν πήγαινε να μου ευλογήσουν το γάμο μου μαζί του, από ότι ήταν η Ιωάννα τον έξτρα τη δεχόταν να τη στεφανωθεί? Μα πώς μπορείτε τώρα και παραβάλλετε τόσο ανώμια πράγματα? Σύζδα είχατε συμβουλευτεί ωστόσο και την καρδιά σας και τους δικούς σας. Πάντως παραμένει αναμφισβήτητο πως ο γάμος σας αποφασίστηκε με όλη την νόμιμη τάξη. Όποια αυτός ο νόμος και αυτή η τάξη. Πολλές φορές λέω πως τούτα είναι που δημιουργούν τις δυστυχίες σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα αμαρτάνεται, κυρία Άλβιν. Αν ήμουν εκείνη που έπρεπε να ήμουν, θα έπαιρνα ιδιαίτερο στον Όσβαλ και θα του έλεγα: άκουσε, παιδί μου, ο πατέρας σου ήταν ένας έκφυλος. Ύψιστε, Θεέ! Και θα του εξιστορούσα όλα αυτά που εξιστόρισα σε εσάς, με το νι και με το σίγμα. Μια φωνή μέσα στη μητρική σας καρδιά δεν σας απαγορεύει να γκρεμίσετε τα ιδανικά του σας. Ναι, μα και η αλήθεια. Ναι, ναι, αλλά και τα ιδανικά. Ο Όσβαλ δεν έχει δα δυστυχώς και τόσα πολλά. Αλλά καθώς αντιλήφθηκα τουλάχιστον ο πατέρας του, του είναι σαν ένα κάποιο ιδανικό μέσα του. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και την ιδέα του αυτή εσείς η ίδια του την εμπνεύσατε και υποδαβλίζατε με τα γράμματά σας. Ναι, με κυβερνούσε το καθήκον και οι υποχρεώσεις. Γιατί το έλεγα στο παιδί μου ψέματα. Χρόνος έμπαινε, χρόνος έβγαινε. Τι άνανδροι που υπήρξα. Του εδραιώσετε μια ευτυχή αυταπάτη του γιού σας, κύριε Άλβιν. Και αυτό δεν πρέπει διόλου να το υποτιμάτε. Ποιος ξέρει ωστόσο αν είναι καλό. Μα δοσοληψίες με τη Ρεγκίνα δεν τη θέλω καθόλου. Θα την κάνει δυστυχισμένη την καημένη την κοπέλα. Ο Θεέ μου, αυτό θα ήταν κάτι τρομερό. Αν ήξερα πως το σκέφτεται σοβαρά και πως αυτό θα ήταν για την ευτυχία του, θα πιανε και θα του έλεγα: παντρέψου την. Ή τακτοποιηθείτε όπως θέλετε. Μονάχα όχι απάτες. Ύψιστε, Θεέ, και νομότυπο γάμο μάλιστα. Κάτι το τόσο φρικαλαίο, το τόσο ανήκουστο. Ανήκουστο, λέτε. Για βάλτε το χέρι στην καρδιά, πάστορα. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν εδώ στον τόπο μας αρκετά ζευγάρια εξίσου στενής συγγενής? Εξάλλου, καθώς λένε, όλοι οι άνθρωποι από τέτοιου είδους ενώσεις έχουμε την αρχική μας καταγωγή. Και ποιος είναι που το έχει ρυθμίσει έτσι στον κόσμο, πάστον άντρας? Ζητήματα τέτοιου είδους δεν προτίθεμαι να τα συζητήσω μαζί σας, κυρία, και δεν βρίσκεστε και διόλου στην πρέπουσα ψυχική διάθεση. Είμαι φοβητσιάρα και δειλή, γιατί μέσα μου νιώθω κάτι βρικολακιασμένο που δεν θα μπορέσω ποτέ να απαλλαγώ στα αλήθεια από αυτό. Πώς τα είπατε, λέει? Βρικολακιασμένο. Όταν άκουσα εκεί μέσα την Ρεγκίνα με τον Όσβαλτ, μου φάνηκε σαν να είδα μπροστά μου βρικόλακες. Μα πάω να πιστέψω πως όλοι μας είμαστε βρικόλακες, πάστον άντρας. Μια εφημερίδα μονάχα να πιάσω να διαβάσω, θα ρίσκε βλέπω να ξεπετιούνται βρικόλακες μέσα από τις γραμμές. Πρέπει να υπάρχει άμμος από δάφτους θαρώ. Γι' αυτό τρέμουμε όλοι μας τόσο αξιοθρύνητα του ήλιου το φως. Αχα, ειδού λοιπόν τα αποτελέσματα από τα διαβάσματά σας. Λαμπρί το όντι καρπί. Αυτά τα βδελιά επαναστατικά συγγράμματα. Κάνετε λάθος, αγαπητέ μου πάστορ. Εσείς είστε εκείνος που με όθησε να σκέφτομαι και σας ευγνωμονώ γι' αυτό. Εγώ? Ναι, όταν με αναγκάζατε να υποταχτώ σε αυτό που αποκαλούσατε καθήκον και χρέος. Άρχισα τότε να καλοεξετάζω τις διδαχές σας, να δω αν είχαν γερά θεμέλια. Μα είδα πως ήταν χτισμένες στην άμμο. Αυτό θα ήταν το κέρδος του πιο σκληρού αγώνα της ζωής μου. Πείτε καλύτερα της πιο ικτρής αποτυχίας σας. Ήταν η μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου, Ελένη. Η νίκη απέναντι στον ίδιο μου τον εαυτό. Ήταν ένα έγκλημα απέναντι και των διονό μας. Που σας διάταξα και σας είπα: γυναίκα, γύρισε σπίτι σου στον όνομο τον άντρα σου. Αυτό ήταν έγκλημα? Ναι, έτσι το νομίζω. Δεν καταλαβαινόμαστε οι δυο εμείς. Δεν καταλαβαινόμαστε πια, εν πάση περιπτώσει. Ποτέ, ποτέ. Και στις πιο κρυφές ακόμη σκέψεις μου δεν σας είδα αλλιώς παρά ως τη σύζυγο ενός άλλου. Ναι, το πιστεύετε, Ελένη? Ξεχνάει κανείς τόσο εύκολα τον εαυτό του? Εγώ όχι, είμαι ο ίδιος, όπως ήμουν πάντα. Ναι, ας μην μιλάμε πια για τα περασμένα. Τώρα εσείς είσαστε πνιγμένος ως το λαιμό σε επιτροπές. Και εγώ τριγυρίζω και παλεύω με βρικόλακες. Και μέσα μου και έξω μου. Για τους απ' έξω σας, βεβαίως θα σας βοηθήσω να τους κάνετε καλά. Επί τα από όλα αυτά που με φρήκε μου έμαθα σήμερα από σας, δεν μπορώ να πάρω στη συνείδησή μου το βάρος να αφήσω να παραμείνει στο σπίτι σας μια απροστάτευτη νέα. Θε βρίσκεται πως το καλύτερο θα ήταν να μπορούσαμε να την αποκαταστήσουμε, ενώ να την παντρεύαμε κάπως καλά. Αλλά αμφιβόλως, νομίζω ότι από κάθε άποψη αυτό θα ήταν για εκείνη το πιο καλό. Η Ρεγκίνα είναι εδώ τώρα σε μια ηλικία που... Η Ρεγκίνα αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα. Ναι, ψέματα
Ξέρω πως τη βλέπω που είχε μια εκπληκτικά εύρωστη ανάπτυξη από σωματικές απόψεις τότε που την ετοίμαζα για την πρώτη της μετάληψη, αν μπήκε στα 14. Πάντως στο μεταξύ πρέπει να πάει στο σπίτι της υπό την επίβλεψη του πατέρα της. Μα... Όχι, ο Έξτρα δεν είναι... Κι αυτός εκεί να μου κρύψει εμένα την αλήθεια. Ποιος μπορεί να είναι? Εμπρός. Ζητώ συμπάθειο. Εσείς είστε Έξτρα εσείς? Μα δεν ήταν έξω καμιά από τις κοπέλες και πήραμε το συμπάθειο, το θάρρος να χτυπήσω μόνος μου. Καλά, έλατε μέσα. Θέλετε να μου πείτε τίποτα? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Με τον κύριο Πάστρο ήθελα να μιλήσω μια στιγμούλα. Μπορώ να έχω καλό ερώτημα, γιατί πρόκειται? Ναι. Κάτω έχουμε τώρα πληρωμή, κύριε Πάστρο. Χίλια σπολάτη, κυρία. Νετάρα με όλα τούτα και λοιπόν λέω πως θα ήταν όμορφο και ταιριαστό αν όλοι εμείς που δουλέψαμε έτσι ειλικρινά μαζί τόσο καιρό, λέω, να τελειώναμε με καμιά μικρούλα παράκληση απόψε βράδυ. Ναι. Ξέρετε, Μάστρο Έξτρα, θα ήθελα πρώτα να σας κάνω μια ερώτηση. Βρίσκεστε στην πρέπουσα ψυχική διάθεση για μια τέτοια μυσταγωγία? Αισθάνεστε τη συνείδησή σας ελεύθερη και καθαρή? Θεός βοηθός, δεν αξιζητά τον κόπο να μιλάμε για συνείδηση, κύριε Πάστορα. Ίσα-ίσα, για αυτήν, ίσα-ίσα πρέπει να μιλούμε. Και απαντάτε λοιπόν. Ναι. Η συνείδηση αυτή μπορεί και να είναι άσκημη πότε-πότε. Καλά. Το αναγνωρίζετε τουλάχιστον. Μα μπορείτε τώρα να μου πείτε καθαρά και ξάστερα πώς έχει υπόθεση με τη Ρεγκίνα? Παστομάντες. Αφήστε με να σας παρακαλώ. Με τη Ρεγκίνα? Χριστός και Πανέγε. Δεν έπαθε βέβαια τίποτα κακό η Ρεγκίνα? Όχι, ας το ελπίσουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι τι σχέση σας λέει σας και τη Ρεγκίνα. Εμφανίζεται βέβαια για πατέρας της. Λοιπόν. Ναι. Ο κύριος Πάστορας τα ξέρει για μένα και τη συγχωρεμένη την Ιωάννα. Όχι. Άλλες παραμορφώσεις της αλήθειας. Η μακαρίτσα γυναίκα σας τα ομολόγησε όλα στην κυρία Άλβιν πρωτού φύγει από την υπηρεσία της. Α, πού ναι, ώστε έτσι το είπε. Ήμουν άξιος για μια τέτοια μεταχείριση από σας, Έξτρα. Δεν έβρεθηκα πάντα μου πρόθυμος να σας συντρέξω με λόγια και με έργα όσο ήταν από το χέρι μου? Απαντήστε. Δεν σας βρέθηκα. Πολλές φορές θα τα είχα φέρει κακά και ψυχρά αν δεν είχα τον Μπάστρο Μάντερς. Δεν μου το ανταποδίδετε με έναν τέτοιο τρόπο. Με κάνετε και καταχωρώ ανακρίδειες στο μητρό της εκκλησίας και πείτε μου, μου κρύβετε επί ολόκληρη σειρά χρόνια τις εξηγήσεις που οφείλετε και σε μένα και στην αλήθεια. Η διαγωγή σας υπήρξε εντελώς ασυγχώρητη. Και από εδώ και μπρος δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ μας, Έξτρα. Θα είχα την άδεια να κάνω μια μικρή ερώτηση στον κύριο Πάστορα. Πώς, ορίστε. Δεν είναι σωστό και πρέπον για έναν άντρα να σηκώνει εκείνονα που έχει πέσει κατά γης? Βεβαίως, εννοείται. Και ένας άντρας δεν χρωστάει να κρατάει τίμια το λόγο του? Ναι, ασφαλώς, μα σας καταλαβαίνω πολύ καλά. Έλα, συνεχίστε. Εγώ λοιπόν τη σήκωσα από κατά γης και τη στεφανώθηκα τίμια και ειλικρινά, για να μην μάθει ο κόσμος σε τι σημείο ήταν εφτασμένοι με ξένους. Όλα αυτά τα επράξατε άριστα, εξαιρετικά. Δεν μπορώ μόνο να εγκρίνω το ότι μπορέσετε να συγκατατεθείτε να δεχτείτε χρήματα. Χρήματα? Εγώ? Ούτε δεκάρι. Μα. Ναι. Για σταθείτε τώρα. Τώρα θυμήθηκα. Η Ιωάννα αλήθεια είχε μερικά λεφτούδάκια. Μα εγώ ούτε να τα ξέρω καθόλου ήθελα. Πα, είπα. Αυτά τα χρήματα ήταν της αμαρτίας. Το παλιό χρύσαφο τούτο ή χάρτινα ήτανε, τι ήτανε. Θα τα πετάξουμε, είπα ξανά, στα μούτρα αυτού του Αμερικάνου, είπα. Μα αυτός είχε χαθεί από το πρόσωπο της γης, στα πέλαγα και στις θάλασσες, κύριε Πάστορα. Μπα, έτσι καλέ μου, Έξτρα. Μάλιστα. Και λοιπόν, μείναμε σύμφωνοι εγώ και η Ιωάννα τα λεφτά αυτά να πάνε για να μεγαλώσει καλά το παιδί. Και έτσι και έγινε. Και μπορώ να δώσω λογαριασμό μέχρι τελευταία δεκάρα. Μα αυτό αλλάζει σημαντικότατα την υπόθεση. Έτσι έχει το πράγμα, κύριε Πάστορα. Και τολμάω να πω πως στάθηκα ένας αληθινός πατέρας για τη Ρεγκίνα. Όσο μου περνούσε από το χέρι δηλαδή. Γιατί είμαι και ένας μισερός άνθρωπος δυστυχώς. Καλά, αγαπητέ μου, Έξτρα, καλά. Και αν τολμούσα τώρα ταπεινά να παρακαλέσω τον κύριο Πάστορα να με συγχωρέσει. Εσείς? Όχι, αντιθέτως, εγώ θα σας παρακαλέσω να με συγχωρέσετε. Μα, Θεός φυλάξει. Ναι, χωρίς άλλο, και το κάνω με όλη μου την καρδιά. Σας ζητώ συγγνώμη που έσφαλα τόσο στην κρίση μου για σας και
Ήθελα να μπορέσω να σας αποδείξω και έμπρακτα την ειλικρινή μου μετάνοια και την εύνοιά μου για σας. Θα το ήθελε ο κύριος Πάστορας. Με την πιο μεγάλη μου ευχαρίστηση. Ναι, γιατί ίσα ίσα που παρουσιάζεται τώρα μια κατάλληλη ευκαιρία, με τα ευλογημένα του τα χρήματα που μπόρεσα να βάλω κατά μέρος από τη δουλειά μου εδώ έξω, λέω να ανοίξω μέσα στην πόλη ένα είδους κέντρο για ναυτικούς. Ναι. Ναι, θα το σκεφτούμε καλύτερα αυτό το ζήτημα. Το σχέδιό σας μου αρέσει πάρα πολύ. Μα τώρα πηγαίνετε κάτω και ετοιμάστε τα όλα και ανάψτε και κεριά που να έχει λιγάκι εορτάσιμη όψη το πράγμα και θα περάσω μια ευλαβική στιγμή μαζί, αγαπητέ μου Έξτρατ, γιατί τώρα το πιστεύω πως έχετε την πρέπουσα ψυχική διάθεση. Το ίδιο θα ρω κι εγώ, ναι, ναι. Και λοιπόν, χαίρετε κυρία και σας ευχαριστώ για όλα. Όσο για τη Ρεγκίνα μου, της Μακαρίτης σας, της Ιωάννας το παιδί, είναι παράξενο τούτο, μα είναι σαν να είναι ριζωμένο ίδια μέσα στα φιλοκάρδια μου. Ναι, μα το Θεό. Έτσι είναι. Έτσι. Τι λέτε λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο, κυρία Άλβιν? Ήταν μια εντελώς άλλη εξήγηση αυτή που μας δόθηκε, ε? Ναι, ασφαλώς. Βλέπετε τι εξαιρετικά προσεκτικός πρέπει να είναι κανείς για να καταδικάσει έναν συνάνθρωπό του. Μα είναι επίσης και μια βαθύτατη χαρά να παραδέχεται κανείς πως έκαμε λάθος. Εσείς τι λέτε? Λέω πως είστε και θα παραμείνετε ένα μεγάλο παιδί, Πάστορα Μάντας. Εγώ? Ναι. Και λέω πως θα μπορούσα να μου έρθει διάθεση να σας αγκαλιάσω. Όχι, όχι, μη. Ο Θεός να σας έχει καλά, μα τέτοιες διαθέσεις. Δεν είναι δά για να τρομάζετε μαζί μου. Έχετε πότε ένα τόσο υπερβολικό τρόπο να εκφράζεστε. Ας μαζέψω τώρα τα έγγραφά να τα βάλω στην τσάντα μου. Και τώρα σας χαιρετώ. Για εντωμεταξύ και το νου σας, το νου σας άμα γυρίσει, Όσβαλτ. Αργότερα θα ξανανεύω να σας δω πάλι. Όσβαλτ, στο τραπέζι είσαι ακόμα? Ήθελα να τελειώσω πρώτα το πουρο μου. Έλεγα πως είχες βγει για καμιά βολτίτσα. Με τέτοιο καιρό. Ο Πάστορ Μάντερς ήταν που έφυγε πριν? Ναι, κατέβηκε στο άσυλο. Α. Όσβαλτ, μην πίνεις πολύ από αυτό το λικέρ. Είναι πολύ δυνατό, αγόρι μου. Κάνει καλό για την υγρασία, μητέρα. Δεν θα προτιμούσες να ερχόσουν εδώ μαζί μου? Μα αυτό δεν κάνει να καπνίζω. Πούρο, ξέρεις, δα, πώς μπορείς να καπνίσεις. Καλά, καλά, αυτό το έρχομαι. Μια γουλίτσα μονάχα ακόμη. Πού πήγε ο Πάστορας? Μα δεν σου είπα. Στο άσυλο κατέβηκε. Α, ναι, ναι, καλά λες. Δεν θα έπρεπε να κάθεσαι τόση ώρα στο τραπέζι, Όσβαλτ? Θα το βρίσκω τόσο όμορφο, μητέρα. Σκέψου για μένα που γύρισα σπίτι να κάθομαι στο τραπέζι της μανούλας μου, στο δωμάτιο της μανούλας μου, και να τρώω τα ωραία φαγητά της μανούλας μου. Αγαπημένο μου παιδί. Μπορώ να καθίσω πλάι σου, μητέρα? Ναι, έλα, γόρι μου. Πρέπει να σου πω κάτι, μητέρα. Λέγε. Δεν αντέχω πια να το κρατάω μέσα μου. Τι πράγμα, Όσβαλτ? Μη σηκώνεσαι, μητέρα. Να το πάρεις ήρεμα το ζήτημα. Δεν είμαι αληθινά άρρωστος, έτσι που εννοεί συνήθως ο κόσμος την αρρώστια. Μητέρα, είμαι διανοητικά τσακισμένος, καταστρεμένος. Δεν θα μπορέσω να ξαναδουλέψω ποτέ πια. Μα θα διορθωθεί, αγαπημένο μου παιδί. Δεν είναι παρά μια υπερκόπωση, πίστεψέ με. Έτσι πίστευα κι εγώ στην αρχή, μα δεν είναι αυτό. Έλα, πέστε μου όλα από την αρχή μέχρι τέλος. Ναι, κι εγώ αυτό θέλω. Πότε το πρώτο πρόσεξες? Μόλις ξαναγύρισα στο Παρίσι, την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ, άρχισα να νιώθω κάτι φρικτούς πόνους στο κεφάλι. Ιδίως εδώ πίσω. Έτσι μου φαινόταν. Θαρούσες και μου έσφυγε μια τανάλια το κεφάλι, εδώ από το σβέρκο όσα πάνω στην κορφή. Στο τέλος έστειλα και φώναξα τον γιατρό και από αυτόν έμαθα την αλήθεια.